Πήρε τα σκληρότερα μέτρα της μεταπολιτευτικής περίοδου και υπογράμμισε ότι το υψηλό κόστος δανεισμού υπονομεύει την προσπάθεια για μείωση του ελλείμματος. Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα ζητά ισχυρή πολιτική στήριξη προκειμένου να μπορεί να δανειστεί με χαμηλότερα επιτόκια και να προωθήσει τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της σε αυτή την οικονομική κρίση, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Από τις Βρυξέλλες θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Διονύσης Μποτώνης. Καλώς μεσημέρι, Διονύση. Πρώτα πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του Γιώργου Παπανδρέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έρθουμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Από το βήμα της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την οικονομική κρίση, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στους 26 για ξεκάθαρη απόφαση πολιτικής στήριξης στη χώρα μας από τη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας. Of speculation on the world market, where some people behind a computer somewhere in some other city, maybe even outside of Europe, can simply with a few buttons take all that effort that we are making and just put it into their pockets. That is what we want to avoid. So we're not asking for help as some reckless country just wanting to live off the wealth of others. We're not asking for money from the Germans, the French, or the Italians, or other workers, or the taxpayers. What we are saying is we need the strong political support in order to make these necessary reforms, and making sure that we are not going to pay more than necessary in order to get these reforms enacted. Δεν τίθεται θέμα εξόδου της χώρας μας από την Ευρωζώνη. Στην οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μπήκαμε με το σπαθί μας. Ενώ, ερωτηθείς για τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία, είπε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, είναι όμως άκερο. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, ζήτησε ευθέως βοήθεια για να αντιμετωπιστούν οι κερδοσκόποι. We are taking IMF measures. We have talked to the IMF. They would have asked us for nothing more. So, if we go to the IMF, they will ask us for nothing more. But I would prefer a European solution. I would prefer a European solution as part of the Eurozone, as a European, as an ardent European myself, and as being able to show the world that Europe can act together. And as I say, this is not to have to be asking for money, but to have it on the table or some form of an instrument on the table, and that alone, I believe, would be enough to make sure that the spreads. The speculators would be worn off. Πριν αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Τζέρσι Μπούτσεκ, ο οποίος παρήχε πολιτική στήριξη στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα δεν είναι μόνη της στην οικονομική κρίση. Δύο πράγματα, Διονύση. Ποιο ήταν το κλίμα που αντιμετώπισε και καταγράψατε εσείς οι δημοσιογράφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κλίμα βεβαίως μετά τη συνάντηση χθες με τον Μπαρόζο? Λοιπόν, Λίνα, να σου πω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός που έκανε την ομιλία του εδώ στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου απάντησε καταρχήν σε τρεις κύκλους ερωτήσεων. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και μάλιστα ο Πρωθυπουργός χειροκροτήθηκε τρεις φορές θερμά από τα μέλη της Επιτροπής, από όλες τις πτέρυγες. Μάλιστα. Φυσικά και οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν κυρίως με δύο σχέλη. Το ποια είναι η στάση της Γερμανίας και το τι θα πράξει η χώρα μας, εάν δηλαδή θα προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, θα σας πω ακόμα δύο στοιχεία. Ό,τι διαπραγματευτικά όπλα έχει η κυβέρνηση είναι στο τραπέζι σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση. Και φυσικά, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος για τη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης και Παρασκευής, τόσο θα αυξάνονται και οι πιέσεις για να πάρει ξεκάθαρη, για να λάβει ξεκάθαρη απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 26 δηλαδή, κάτι που ζητά ευθέως η ελληνική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Πρωθυπουργός και σήμερα, και έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έθεσε όμως και μία άλλη παράμετρο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ενώ είμαστε κάτω από την ομπρέλα της επιτήρησης και της Κομισιόν και υπό μια έννοια κάτω και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αφού συμμετέχει σε αυτό το κλιμάκιο ελέγχου, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όσα πλεονεκτήματα μας παρέχει η Ευρωζώνη και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα, αν και εφόσον χρειαστεί, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ένα χαμηλότοκο δάνειο, έτσι ώστε να αποθαρρυνθούν οι κερδοσκόποι και ταυτόχρονα να υπάρχει
ασυνεπία στις αγορές. Και θα δούμε σε δεύτερο χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό που λέμε ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που προέχει τώρα είναι να αποθαρρυνθούν οι κερδοσκόποι και να μπορούμε εμείς να πάρουμε δάνειο με χαμηλό επιτόκιο. Και τέλος, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός απάντησε, ή μάλιστα ήταν δύο οι ερωτήσεις, ό,τι αφορά τις φωνές που ακούγονται για έξω της χώρας μας από την Ευρωζώνη και ταυτόχρονα τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις. Και στα δύο σημεία ο Πρωθυπουργός είπε καταρχήν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, εξόδου έχουμε μπει με το σπαθί μας στην Ευρωζώνη, και δεύτερον ότι σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό των αποζημιώσεων είναι άκερο, είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τεθεί μέσα σε αυτό τον προβληματισμό που έχει τεθεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, επανέλαβε ότι η χώρα μας προτιμάει μια ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα του ελλείμματος. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον, διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να φύγει από την Ευρωζώνη. Ο κ. Μπαρόζο εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες της χώρας μας για ανάκαμψη της οικονομίας και υπογράμμισε ότι η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια και τα μέσα υπάρχουν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα. Γιώργος Παπανδρέου και Ζωζέ Μπαρόζο συζήτησαν για περίπου δύο ώρες την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της Ελλάδας και την Ευρωζώνη. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός σε κοινή συνέντευξη τύπου ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας υλοποιεί σχέδιο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και άφησε για μία ακόμη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν δούμε ότι υπάρχει πραγματικά ζήτημα να δανειζόμαστε πολύ ακριβά, όπως έχω πει και στο παρελθόν, υπάρχουν όλες οι εκδοχές και όλες οι πιθανότητες τις οποίες δεν αποκλείουμε. Οπωσδήποτε θα προτιμούσαμε μια ευρωπαϊκή